Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί με τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Καλύπτουμε ή προσπαθούμε να αναδείξουμε όλες τις πτυχές της σοβαρής και τραγωδίας που έχει συγκλονίσει όχι μόνο το Πανελλήνιο. Και πάμε στον συνάδελφο, στο Γιάννη Γετίμ, είναι στο ΑΧΕΠΑ και έχει πληροφορίες και από μαρτυρία ατόμου που γνώριζε, άτομο που ήταν μέσα στο μοιραίο τρένο. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Χριστίνα. Και πάλι πριν σου πω, πριν σου περιγράψω πραγματικά αυτή την τραγική εικόνα που μας μετέφερε η κολλητή μιας 22χρονης κοπέλας η οποία βρισκόταν στο μοιραίο τρένο με προορισμό από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή πριν από λίγη ώρα μεσίστιες σχηματίζουν οι σημαίες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ καθώς ο Πρωθυπουργός κήρυξε το τριήμερο εθνικό πένθος. Τώρα, όσον αφορά την φοιτήτρια την οποία συναντήσαμε εδώ, η οποία είχε την κολλητή της φίλη σύμφωνα με τα λεγόμενά της στο τρένο, εκεί που καθόντουσαν, λέει, τα περιέγραψε λεπτομερώς, είναι ανατριχιαστικά. Εκεί που ταξιδεύανε και ήταν σκοτάδι, ξαφνικά ακούσαν ένα πολύ δυνατό μπαμ και γεμίσανε καπνί. Σιγά σιγά έρχονταν οι καπνοί προς τα μέσα, προσπαθούσαν όλοι με τα σφυριά, αλλά τα σφυριά ήταν τόσο καλά κολλημένα και δεν μπορούσαν να τα ξεβιδώσουν έτσι ώστε να σπάσουν τα τζάμια για να βγουν. Τελικά κάποιοι πιο ψύχρεμοι κατάφεραν να σπάσουν τα τζάμια και κοβόντουσαν κυριολεκτικά με τα γυαλιά από τα θράσματα των γυαλιών στα πρόσωπά τους και πραγματικά ήταν μία από τις τυχερές η οποία κατάφερε να βγει χωρίς να έχει πολύ δυνατά έντονα τραύματα στο πρόσωπό της ή σε άλλα σημεία στο σώμα της, Χριστίνα. Ναι, Γιάννη, αυτά βεβαίως οι μαρτυρίες συγγενών ανθρώπων που ήταν μέσα στο δυστύχημα, μέσα στο μοιραίο τρένο, καταλαβαίνεις ότι έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν στο τρίτο βαγόνι από τους καπνούς που άρπαξαν φωτιές στα μπροστινά βαγόνια, το μεσαίο συγκεκριμένα, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν στο τρίτο βαγόνι και από θαύμα κατάφεραν και με μεγάλη δυσκολία να σπάσουν ένα-δυο τζάμια και βγάζαν τα κεφάλια του, Χριστίνα, απ' έξω, μας έλεγε η κοπέλα, για να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Ναι. Και κάποιοι θέλαν να πνίξουν από τα τζάμια και τους φωνάζανε κάποιοι άλλοι που βρισκόντουσαν, μην το κάνετε αυτό γιατί είναι γκρεμός. Mm-hmm. Ανατριχιαστικές πραγματικά περιγραφές. Πραγματικά ανατριχιαστικές. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο εργαζομένων ΕΚΑΒ, αν άκουσα καλά, από την Νίκη της Σταματιάδου. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να δούμε, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, την ιατροδικαστή και τι δήλωσε με αυτά που αντίκριζε. Να έχουμε τις δηλώσεις της, νωρίτερα βεβαίως όλα αυτά, για να ακούσουμε τι είπε. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, και με την Υπηρεσιακή Γραμματέα, την κυρία Γιαβή. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το νοσοκομείο, τον διοικητή και τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται εδώ, τον κύριο Θανοπλεύρη, και επίσης με την αστυνομία που αυτή τη στιγμή έχει υπομειστεί μαζί με εμάς το τραγικό έργο της ταυτοποίησης και αναγνώρισης των σωρών. Πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι σωροί βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Θεωρούμε ότι ίσως και μέχρι το απόγευμα οι σωροί συνεχίζουν δυστυχώς να έρχονται σωροί από τον τόπο του ατυχήματος. Αφού τελειώσει αυτό το επίπονο για μας και για τις οικογένειες στάδιο, μετά θα ξεκινήσουμε το έργο των νεκροψιών, νεκροτομών. Δυστυχώς όχι, δεν έχουν γίνει ακόμη ταυτοποιήσεις. Δυστυχώς. Πόσοι σωροί βρίσκονται? Όλοι οι σωροί μέχρι στιγμή βρίσκονται, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν και έρχονται. Σε νεαρή ηλικία οι περισσότερες? Οι περισσότερες είναι σε νεαρή ηλικία. Επίσης ξέρουμε ότι μια στιγμή. Μέχρι στιγμής έχουμε και 7 παρακολουθούμενα. Διαμελισμένα, ακούμε και αυτό. Έχουμε. Είναι φοβερό, γιατί πραγματικά μου θυμίζει το τραγικό εκείνο δυστύχημα των Τεμπών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη μαζικότητα. Είναι γιατί μια μαζική καταστροφή που η Ελλάδα δεν έχει δει, αν θυμάμαι καλά, εκτός από το Ήλιος και το Γιάκοβλεφ, που ήταν τα δύο αεροπλάνα, είναι νομίζω μια τραγική. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή με εντολή του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Τσιάρα, έρχεται και ο κύριος Καρακούτης από την Αθήνα.
ως γενικός προϊστάμενος στην Ελλάδα, και εμείς είμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους για να επομιστούμε όλο αυτό το κομμάτι. Ασύλληπτη τραγωδία πραγματικά, και να πούμε ότι έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή το Μάκη Δεβελόγλου, πρόεδρο εργαζομένων ΕΚΑΒ Μακεδονίας Τράκης, γιατί συνδράμει το ΕΚΑΒ στο δυστύχημα. Κύριε Δεβελόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής, με πόσα στενοφόρα συνδράμει το ΕΚΑΒ Κεντρικής Μακεδονίας? Κοιτάξτε, εμείς συνδράμαμε άμεσα την ώρα του ατυχήματος. Δηλαδή, εμείς σε 10 λεπτά το σωματείο μαζί με το διονυστικό κέντρο του ΕΚΑΒ κατέβασε διασώστες από τα σπίτια και φύγανε 10 αυτοκίνητα, 2 κινητές μονάδες, 2 του ΕΤΗ και 6 αυτοκίνητα από την βάρδια την ήδη υπάρχουσα. Και αναγκαστήκαμε και κατεβάσαμε και επιπλέον προσωπικό για να καλύψουμε και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Συν εξτρά αυτοκίνητο που είχαμε στο σταθμό για να παραλαμβάνουμε τους τραυματίες που έρχονταν με τα πούλμαν. Η κατάσταση ήταν τραγική όντως, από αυτά τουλάχιστον που μας μεταφέραν και οι συνάδελφοι που βρεθήκαν και στον τόπο. Και από το πρωί έχουν επιστρέψει τα δικά μας τα αυτοκίνητα της Θεσσαλονίκης, έχουν μεταφερθεί όλοι οι τραυματίες. Οπότε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτοκίνητα στην περιοχή εκεί για να συνδράμουμε. Η συνδρομή μας ήταν μέχρι τις 7.30 ώρα το πρωί. Κύριε Δεβελόγλου, σας έχετε μάλλον αποκομίσει καμία μαρτυρία από αυτούς που μεταφέρατε και που προφανώς κάποιοι θα ήταν και σε καλύτερη κατάσταση, δεν θα ήταν όλοι σοβαρά οι άνθρωποι, αν έλεγαν κάτι που τους έκανε φοβερή εντύπωση, κάτι που μπορεί να ρίξει έτσι ένα φως στις συνθήκες του δυστυχήματος? Όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν μιλήσαμε εμείς με τους ασθενείς. Εγώ ήμουν εδώ συντονιστής. Συμφωνεί, απλώς καμιά φορά από τους διασώστες. Τα άτομα τα οποία επενέβησαν εκεί, το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτά τουλάχιστον που μας μεταφέραν ήταν οι συνθήκες που βρισκόταν εκεί. Υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή από την κάπνα και ήταν και μη προσβάσιμος ο χώρος για να μπορέσουν να φτάσουν και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία και πρόβλημα όσον αφορά στο να πλευρίσουν στα βαγόνια για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν αυτό που συζητούσαμε περισσότερο και κατ' επέκταση στις συνθήκες του δυστυχήματος που ήταν μια αμόρφη μάζα από αυτά που μας είπανε. Δεν μας αναφέρανε. Εσείς, Πρόεδρε, εσείς δηλαδή μόνο κάνατε μεταφορά, δεν κάνατε κάποια διάσωση? Όχι, διάσωση κάναμε, αλλά στη διάσωση όταν τον άλλο το διασωληνώνει δεν σε μιλάει. Βέβαια. Σωστά. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Δεβελόγλου, ευχαριστούμε πολύ και μακάρι οι άνθρωποι τουλάχιστον που σώθηκαν και να είναι καλά και να μπουν από τα νοσοκομεία όσοι έχουν φτάσει στο νοσοκομείο. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, Ανδρέα, είχες την πληροφορία και μπορούμε να έχουμε σε λίγο, όπως μας ενημερώνουν, τον Ηλία του Τρευλό, που είναι μέλος του ΔΣ Σωματείου Hellenic Train, σωστά? Σωστά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε, μας πει και αυτό στις δικές του πληροφορίες, αλλά και για τα προηγούμενα που συνέβαιναν, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπουμε εδώ υπάρχει προϊστορία. Καλό απόγευμα, κύριε Τρευλέ, μας ακούτε? Καλησπέρα. Yes. Καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς, κύριε Τρευλέ, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειρηνικών. Ωραία. Πείτε μας τώρα, τι σημαίνει ακριβώς αυτό, δηλαδή Hellenic Train, OSE είναι διαφορετικά? Ξέρετε, από το πρωί έχουμε μπερδευτεί όλοι εδώ, ούτε εμείς δεν τα ξέραμε καλά-καλά, για το ποιοι έχουν τι. Από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, είναι εντελώς διαφορετικές οι αρμοδιότητες της Hellenic Train με τον OSE. Εντάξει, το καταλαβαίνω, γιατί και ο κόσμος ελάχιστα είναι ενημερωμένος σχετικά με το κομμάτι αυτό. Ωστόσο όμως, τα τελευταία χρόνια μετά το 2017 έχει προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση στους υδροδρόμους μετά την απελευθέρωση που έχει έτσι κι αλλιώς δρομολογηθεί. Ο ΣΕ έχει παραμείνει να διατηρεί στην ευθύνη του το κομμάτι των εγκαταστάσεων της υποδομής και της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Και το όλο το υπόλοιπο κομμάτι, μαζί με το τροχαίο υλικό, έχει περάσει στην Hellenic Train, πρώην Τρενοσέ δηλαδή. Ουσιαστικά είναι δύο διαφορετικές εταιρείες.
Η μία είναι ακόμα υπό την ευθύνη του δημοσίου. Η Hellenic Train είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη συνολικά της, της μετακίνησης, της μεταφοράς και της κυκλοφορίας συνολικότερα. Οπότε εσείς εργάζεστε στην Hellenic Train, είστε μέλος του Σωματείου Εργαζομένων. Ακούσαμε και είδαμε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες πριν από λίγο καιρό αλλά και παλιότερα για την κακή κατάσταση και ότι κάποιοι λέγανε ότι ήταν αναμενόμενο ένα δυστύχημα. Εσείς τι λέτε? Όχι, κάποιοι το έχουμε δηλώσει εσείς, σαν ναι. παράταξη μέσα από πολλές ανακοινώσεις μας. Η τελευταία βγήκε πριν από 2-3 εβδομάδες. Είναι αυτοί που διάβασα νωρίτερα, γιατί διάβασα μία ανακοίνωση που λέει ότι σε λίγο θα έχουμε τα κορκοδίλια δάκρυα, γιατί θα έχουμε το δυστύχημα μπροστά μας. Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών. Από εκεί είχα μία ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν αυτή εννοείται. Ακριβώς για αυτή αναφερόμαστε. Ωραία. Ωστόσο όμως, αυτή είναι η 7η κατά σειρά από τον Ιούλιο μήνα. Έχουν βγει 7 ανακοινώσεις για τα θέματα των ατυχημάτων, αλλά δεν ίδρυσε το αυτή κανενός. Ναι, αλλά περιγράφεται σε αυτή την ανακοίνωση, περιγράφεται αυτό που έγινε. Δηλαδή το περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και ακρίβεια που σοκάρει. Την διαβάσαμε την ανακοίνωση στον διαβάσαμε αέρα, στον αέρα. Πάθαμε πλάκα. Για πείτε μας λοιπόν. Ακούστε λίγο. Αυτή η κατάσταση συνολικά έχει διαμορφωθεί μετά την ιδιωτικοποίηση, την πλήρη απαξίωση τόσο στο κομμάτι της υποδομής, αλλά και στο κομμάτι της συνολικής λειτουργίας και κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων. Αυτή η απαξίωση έφερε ουσιαστικά όλη την κατάσταση στο επίπεδο της κατάρρευσης. Το τελευταίο χρόνο ουσιαστικά εκεί βρισκόμαστε. Όλοι προσπαθούν, δουλεύοντας και προσπαθώντας το κόκκινο, να καλύψουν κενά, ελλείψεις, παραλήψεις, κόντρα στους κανονισμούς, με μεγάλη κόπωση, με υπερεργασία, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε όλους τους τομείς, και στο κομμάτι της υποδομής, αναφέρομαι στον ΟΣΕ, αλλά βεβαίως και στο κομμάτι της ΤΡΕΝΟΣΕ. Όλοι οι εργαζόμενοι δουλεύουν στα επίπεδα της υπερεργασίας προκειμένου να καλυφθούν οι βάρδιες. Αν κάποιος από αυτούς τους εργαζόμενους δεν δεχτεί ή δεν ακολουθήσει ή δεν υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά πάμε σε κατάργηση δρομολογίων, σε ελλειπή μέτρα ασφάλειας και ελέγχου και της γραμμής και της κυκλοφορίας, και συνολικότερα αυτό που συμβαίνει σήμερα στο σιδηρόδρομο είναι απόρρια αυτής της κατάστασης. Προσλήψεις προσωπικού έχουν να γίνουν πολλά χρόνια. Στο τελευταίο διάστημα έχουν εξαγγελθεί 2. Μία με fast track διαδικασίες και η άλλη κανονικά μέσω του ΑΣΕΠ. Υποτίθεται ότι αυτές έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2022. Δεν έγινε αυτό. Τώρα πάμε για 2023-2024-2025. Με ό,τι σημαίνει αυτό, αυτή η αναγκαία τροφοδότηση με προσωπικό και ψυχοδυναμικό, ώστε να δώσει ανάσες και να βοηθήσει να γίνεται η κυκλοφορία με έναν διαφορετικό, πιο ασφαλή τρόπο, δεν έχει επιτευχθεί. Όλα τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Κύριε Τρεβλέ, ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτά που περιγράφεται στην επιστολή, καταρχήν, και όλα τα προβλήματα που λέτε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε ένα δυστύχημα όπως και έγινε, τη στείλατε αυτή την επιστολή σε ποιους αποδέκτες? Κοιτάξτε να δείτε, η επιστολή καταγράφει με έναν ίστατο τρόπο την απόγνωση, διαπιστώνοντας, βλέποντας, ζώντας και βιώνοντας αυτή την κατάσταση που σου προανέφερα επιγραμματικά. Ναι. Έχουμε όμως από καιρό θέσει σε συλλογικό επίπεδο μέσα από τα σωματεία και την Ομοσπονδία ζητήματα και στον ΟΣΕ, και στην ΤΡΕΝΟΣΕ, και στην ΓΕΑΟΣΕ που έχει το τροχαίο υλικό, και στη ΡΑΣ και στο Υπουργείο. Άρα όλοι γνώριζαν. Όλοι γνωρίζανε. Δεν δικαιολογείται κανένας μα κανένας να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε αυτή την κατάσταση τη συνολική κοινωνία. Είχατε, κύριε Τρεβλέ, είχατε έρθει ποτέ σε επικοινωνία να πάτε να βρείτε μια συνάντηση με τον υπουργό, τον τωρινό, τον προηγούμενο, όλους δεν ξέρω, και να μιλήσετε? Ακούστε λίγο. Αυτή η κατάσταση δεν δημορφώθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω και αυτόν και τον προηγούμενο και τον παραπροηγούμενο. Χωρίς να είναι άμεροι ευθυνών αυτοί που σήμερα έχουν την ευθύνη στο Υπουργείο Μεταφορών. Ναι, αυτό λέμε. Αλλά σας εξήγησα, για παράδειγμα, όταν τα έργα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί πριν από 15 χρόνια, δεν έχει ευθύνη μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Όταν, για παράδειγμα, τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ασφάλειας στην κυκλοφορία και τη διαχείριση των τρένων έπρεπε να είχαν τελειώσει 2 δεκαετίες πριν. Μας είπαν ότι το 2010 έπρεπε να είχαν ξεκίνησαν και θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, και είναι 23 και ακόμη τίποτα. Ακριβώς. Λοιπόν, συζητάμε τέτοια πράγματα. Ωστόσο όμως,
και οι σημερινοί κυβερνώντες και αυτοί που είναι σήμερα έχουν την ευθύνη στο Υπουργείο Μεταφορών, όλα αυτά τα γνωρίζανε. Προφανώς οι προτεραιότητες τους ήταν διαφορετικές. Αλλού λοιπόν βρίσκονται εκατοντάδες εκατομμύρια και μοιράζονται σε διάφορες εργολαβίες, αλλά στο να ολοκληρωθούν επιτέλους αυτά τα έργα και να μπορούν οι επιβάτες να μετακινηθούν από το ένα σημείο της χώρας στο άλλο με ασφάλεια, προφανώς δεν είναι στις προτεραιότητες, γιατί αυτό είναι ένα επιπρόσθετο κόστος το οποίο δεν θέλουν να καταβάλουν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Κύριε Τρεβλέ, δεν γίνεται δολιοφθορά, δεν είναι σαμποτάζ αυτό. Όταν ξεκινάς ένα έργο που το θεωρείς και κρίνεις αναγκαίο, και δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το χάρτη για να καταλάβεις ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν. Μάλιστα. Δεν το ολοκληρώνεις, κάτι φταίει. Λοιπόν, εδώ μιλάμε, δηλαδή έχουμε ψάξει τώρα λόγω του τραγικού συμβάντος και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις του ελληνικού σιδηρόδρομου. Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, οι πολύ μεγάλες αυτές επιδοτήσεις? Και την ίδια ώρα ακούμε ότι, όχι ακούμε, βλέπουμε δηλαδή, ότι κάθε τόσο κάτι γίνεται. Κάποιοι εγκλωβίζονται, κάποιοι μένουν έξω και το συγκεκριμένο δρομολόγιο έμεινε 15 λεπτά πριν τη Λάρισα. Για 15 λεπτά, μας είπε αυτόπτης μάρτυρας, που έμεινε έξω από τη Λάρισα, γιατί υπήρχε κάποια βλάβη τεχνική, έτσι τους είπανε, και περίμεναν 15 λεπτά. Στην Νόη πριν είχε γίνει άλλο. Εδώ στη Χαλάστρα νομίζω έγινε κάτι άλλο. Όλο κάτι συμβαίνει. Σας εξήγησα και στην αρχή που ξεκίνησε η συνομιλία μας ότι δεν είναι το μοναδικό ατύχημα, απλά αυτό που έχει πάρει τη διάσταση τώρα, γιατί ακριβώς έχει αποκτήσει τραγικές διαστάσεις. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Τρεβλέ. Ασφαλιστική δικλίδα καμία δεν υπάρχει? Δηλαδή τόσο καιρό πηγαίνουν, έρχονται τα τρένα και οι δικοί σας άνθρωποι και οι μηχανοδηγοί και οι συνάδελφοί σας, αυτό ρωτούσα νωρίτερα, χωρίς να, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στο ανθρώπινο λάθος? Δηλαδή αν ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα πάθει εγκεφαλικό και πατήσει άλλο κουμπί, τελείωσε, έγινε δυστύχημα? Ευτυχώς. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέτε τώρα, έτσι? Πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέτε, λέω τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε, που λέτε και που λέμε, είναι ότι δηλαδή είμαστε στο έλεος της τύχης. Εσείς, κύριε Τρεβλέ, εσείς το, και... Το ανθρώπινο λάθος, ακούστε με, σας παρακαλώ. Σας ακούω, σας ακούω. Είναι απολύτως ανθρώπινο και ενδεχομένως είναι μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας ενός ανθρώπου που εργάζεται και πολύ περισσότερο όταν υπερεργάζεται. Μα γι' αυτό το λέμε, ότι μπορεί να συμβεί μπορεί ανθρώπινο από λάθος. Την καταπώνηση και από την υπερκόπωση να κάνει και άστοχη ενέργεια. Εδώ έρχεται η τεχνολογία για να μπορέσει να προβλέψει αυτό το λάθος και να σταματήσει την εξέλιξη του συμβάντων. Γι' αυτό μιλάμε για ασφαλιστικές δικλίδες. Δεν επαρκεί μόνο ένα σύστημα ασφάλειας, πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο, ακόμη και ένα τρίτο. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα συστήματα έχουν μια ηλεκτροδότηση που ενδεχομένως είτε από πτώση τάσης ή από βλάβη κτλ. Να μην σταματήσει ούτε να μην λειτουργήσει το πρώτο σύστημα ασφάλειας. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο. Ακριβώς. Για να στοχίσει και το δεύτερο, δεν πρέπει να υπάρχει ένα τρίτο. Λέτε φωναχτά αυτά που λέμε όλοι μας. Κύριε Τρεβλέ, πείτε μου και κάτι άλλο. Τώρα, ξέρετε, η εκπομπή έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό. Μου στέλνουν τώρα τηλεθεατής και μου λέει το Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2022 από την ΕργοΣΕ? Εγώ δεν το ξέρω. Ισχύει κατά. Καταρχάς, έχετε υπόψη σας ότι έγινε κάποια τέτοια παραίτηση? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το αν παραιτήθηκε κάποιος ή για ποιο λόγο παραιτήθηκε, δεν νομίζω ότι έχει καμιά σχέση με αυτό που σήμερα συζητάμε. Ενδεχομένως μπορεί... Δεν θέλω να βάλω αυτό το θέμα στην κουβέντα. Ωραία, το έθεσε τηλεθεατής που νομίζει ίσως ότι κάτι έχει. Ωραία, εσείς δεν γνωρίζετε κάτι γι' αυτό. Ακούστε λίγο. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν θέλω να μπω στην διαδικασία αυτή. Άρα κάτι υπάρχει που δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Έχουν χαθεί ζωές και η ευθύνη βρίσκεται σε πολιτικό επίπεδο, σε αυτούς που έχουν ορίσει. Αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεται ο κύριος, ο αγρότης σας, είναι τοποθετημένοι από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και αυτοί που προηγήθηκαν και αυτοί που υπάρχουν και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Είναι επιλεγμένοι από την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο για την τεχνογνωσία τους, αλλά κυρίως για να υλοποιήσουν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και με ό,τι αυτή ορίζει κάθε φορά χρονικά για το σιδηροδρόμο, όπως και για όλους τους υπόλοιπους τομείς. Γνωρίζετε αν υπάρχουν και συνάδελφοί σας που ήταν μέσα στα θύματα ή είναι τραυματίες? Εννοείται. Ξέρετε κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό? Είναι στους νεκρούς, είναι τραυματίες? Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αναφερθούμε, αλλά σίγουρα δεν έχουν βρεθεί ζωντανοί.
Ναι. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα ζωντανοί. Δηλαδή στους διασωθέντες δεν έχουν βρεθεί. Πάντως, επειδή εγώ θα επαναφέρω το θέμα, επειδή είπατε ότι αυτοί είναι που υλοποιούν την πολιτική της κυβέρνησης, αυτό δεν είπατε νωρίτερα. Ακριβώς. Ναι, σωστό. Αλλά όποιος κάποια στιγμή λέει όχι σε κάτι και σηκώνει το κεφάλι ψηλά και λέει εγώ δεν μπορώ για κάποιο λόγο, αν αυτό σχετίζεται με θέματα που ασφάλειας παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνετε ότι παίζει το ρόλο του. Γι' αυτό ρωτάμε, αλλιώς δεν θα ρωτούσαμε. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν παρατήθηκε για αυτό το λόγο. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλώς προφανώς ο τηλεθεατής γι' αυτό μας έστειλε κάτι ανάλογο. Για παράδειγμα, όταν να σας πω κάτι απλό. Σε σχέση με τις προσλήψεις. Αν για παράδειγμα σε έναν οργανισμό που λειτουργούσε με 14.000 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στους 738-740. Καταλαβαίνετε ότι ούτε έλεγχος μπορεί να υπάρξει στην υποδομή, ούτε περισσότερο επέμβαση και συντήρηση και διατήρηση της υποδομής και συνολικά της κυκλοφορίας σε ένα επίπεδο ασφαλές. Το Υπουργείο αυτό λοιπόν το γνωρίζει. Όταν λοιπόν προσφεύγουμε στο Υπουργείο και λέμε ότι έπρεπε να έχουν γίνει προσλήψεις, όχι σήμερα, έπρεπε να είχαν γίνει προσλήψεις πριν από 10 χρόνια. Δεν τις κάνατε τότε, δεν τις κάνατε προχθές, δεν τις κάνατε και σήμερα. Γιατί αυτές οι προσλήψεις δεν γίνονται άμεσα? Μάλιστα. Από δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς κόσμο δεν μπορεί να. Ναι, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 740 ανθρώπους. Μάλιστα. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Έχουν καταργηθεί δηλαδή κάποιες θέσεις. Πώς λειτουργεί αυτό? Να σας πω κάτι. Για παράδειγμα, αν σε ένα τμήμα, σε μια περιφέρεια, πρέπει να, για να λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες κάθετα, από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, από τον απλό φύλακα της ανισόπιτης διάβασης, τον άνθρωπο που ελέγχει τη γραμμή, τον άνθρωπο που επεμβαίνει στη γραμμή και το συντηρεί, τον άνθρωπο που ελέγχει την ίδια τη γραμμή, το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Τώρα προσέξτε, λοιπόν, κύριε Τρεβλέ, την ώρα που μιλάμε, μου έστειλαν αυτή την επιστολή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Οι συνάδελφοι από ναι. Τη βρήκαν οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης, της παρέτησης του συγκεκριμένου, ο οποίος είναι διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τέλος πάντων, και λέει ότι διαφωνεί με τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου μιας σύμβασης, γιατί δεν καταργούνται συμβατικά δρομολόγια και συμβατικές ενδείξεις φωτοσημάτων. Τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου άλλης σύμβασης για την αντικατάστασή τους, λέει, και συγκεκριμένες περιοχές, Λιβαδιά, Δάβλια κλπ. Με ένα σύστημα αλληλεξάρτησης, διότι επιφέρουν τεράστιες καθυστερήσεις στη σύμβαση του ETCS επιγραμμής. Τώρα τα λέει και δεν τα καταλαβαίνουμε και όλα πολύ καλά, αλλά λέει θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων στο ελόγω τμήμα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θράψης αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Δηλαδή, θέτει συγκεκριμένα ζητήματα στην επιστολή παρέτησής του που αφορούν στην ασφάλεια, κύριε Τρεβλέ. Ναι, δεν τη γνωρίζω την επιστολή, δεν την αμφισβητώ. Όχι. Προς τιμή του ανθρώπου, αν τα έγραψε αυτά που έγραψε. Γι' αυτό λέω εγώ, ότι δηλαδή. Προσωπικά δεν τα γνωρίζω. Ξέρετε κάτι. Όσοι εφαρμόζουμε πολιτικές γιατί είμαστε σε ένα σύστημα, έχουμε κι εμείς την ευθύνη μας που τις εφαρμόζουμε όταν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν, έτσι. Δεν απαλλασσόμαστε ευθυνών. Ναι, αν λοιπόν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο προς τιμή του και από τη στιγμή που είδε ότι όλα αυτά δεν διασφαλίζονται, πάλι τον τιμά το γεγονός ότι δεν συνέχισε την υλοποίηση αυτής της κατάστασης που οδηγεί εδώ που οδηγεί, που οδήγησε σήμερα και αυτή που συζητάμε. Μάλιστα. Ωστόσο όμως όλοι οι υπόλοιποι φορείς που αλληλομπλέκονται με όλη αυτή την διαδικασία δεν έχουν άγνοια. Πάντως εσείς είπατε καταρχάς, αν κατάλαβα καλά, ότι οπωσδήποτε έχει ευθύνη το Υπουργείο. Σταθέστε το. Άμα δεν έχει υπουργεί, ποιος έχει. Ποιος έχει, σωστά. Ναι, να σας πούμε όμως, κύριε Τρεβλέ, ότι έχει ήδη συλληφθεί ο σταθμάρχης εκεί της περιοχής. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ψάχνουν να βρουν για άλλη μια φορά ένα εξυλαστήριο θύμα. Εγώ δεν παραβλέπω την όποια προσωπική ευθύνη μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος, οπουδήποτε και να εργάζεται. Αλλά ωστόσο όμως, πριν φτάσουμε στο εξυλαστήριο θύμα, πρέπει να δούμε όλους αυτούς τους παράγοντες, γιατί το είπαμε και στην αρχή. Ακόμη και να έχω κάνει λάθος εγώ σαν εργαζόμενος, δεν πρέπει κάτι άλλο να προστατέψει τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και κυκλοφορούν. Άρα, κύριε Τρεβλέ, τα δάκρυα δεν τα δέχεστε από τους υπευθύνους σήμερα. Γιατί δάκρυσε ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, στις κάμερες πριν από λίγο.
Ναι, θα δούμε πολλές διαπιστώσεις τώρα και πολλές συγγνωματίες, αλλά ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος δεν πρέπει να εστιάζει και να επιμένει σε κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, αν άνοιξε γραμμή, δεν άνοιξε γραμμή, αν ήταν ανοιχτό το σήμα, δεν ήταν ανοιχτό το σήμα. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Χάθηκαν ζωές. Εσείς θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση. Χάθηκαν νέα παιδιά. Εσείς θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση για σαφείς πολιτικές ευθύνες, ίσως θα ζητήσετε και την παραίτηση κάποιων υπευθύνων. Κοιτάξτε να δείτε, η παραίτηση δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική που δεν βλέπει την ασφάλεια ως αναγκαία, αλλά τη βλέπει σαν κόστος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο κόσμος με τις επιλογές του αυτό πρέπει να επιδιώξει. Όταν για παράδειγμα αυτοί που τον απαξιώνουν, αυτοί που το φτύνουν στα μούτρα προσφέροντας μετά από τόσα χρόνια συνδρομικές μετακινήσεις και υπηρεσίες τέτοιου τύπου, που δεν διασφαλίζει. Ναι, αλλά τις πολιτικές τις εκφράζουν πρόσωπα. Αυτά είναι που, τα που πρόσωπα εκφράζουν οποιαδήποτε πολιτική. Υπηρετούν μια πολιτική. Mm-hmm. Αυτός που χαράζει την πολιτική δεν έχει ευθύνη. Μόνο το πρόσωπο έχει, που είναι το εκτελεστικό όρο πρόσωπο. Ναι. Άρα για εσάς δεν είναι αυτό το ζήτημα το να υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Είναι αλλαγή λέτε. Πολιτικής. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι αλλάξει ο Μανολιός και βάλει το Χατζηπετρί, θα αλλάξει η πολιτική που υλοποιείται. Συντηρητικοποίησης. Mm-hmm. Η ιδιωτικοποίηση έγινε γιατί είναι επιλογή προσώπων ή επιλογή φορέων. Μάλιστα, κύριε Σαφίλε. Την ιδιωτικοποίηση ζούμε τώρα. Τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης ζούμε, αν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαφίλε. Υποτίθεται ότι η ιδιωτικοποίηση θα γινόταν για να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος, να έχουμε καλύτερες ποιότητες μεταφορών, ναι, και να έχουμε και πιο ασφαλείς μεταφορές. Έχει υπάρξει αυτό σαν αποτέλεσμα? Όχι. Αυτό που βιώνουμε σήμερα και, δεν το και συμβαίνει και κάτι άλλο δυστυχώς στην Ελλάδα. Θα πρέπει να γίνει δυστύχημα, να χαθούν ανθρώπινες ζωές και εκ των υστέρων μετά να γίνει αυτό που έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν. Αν γίνει, λέει βέβαια ο Ανδρέας. Και πιστεύω ότι όσο διαρκεί η επικαιρότητα θα εστιάζει. Ναι, και μετά παλτάει. Ένα κομμάτι. Και μετά, ναι, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιη όμως ότι οι απώλειες που θα έχουν αν συνεχιστεί αυτό το βιολί από το ποιοι θα πάνε με τρένο, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι δεν θα εξαναγκάσει κάποιους να λειτουργήσουν αλλιώς. Κύριε Τρευλές, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάντως, Χριστίνα, εγώ να σου πω κάτι. Αν ήταν να ταξιδέψω με τρένο, θα ταξίδευα. Δεν θα με επηρέαζε η συναπόβασή μου αυτό. Με τίποτα. Με τίποτα εγώ. Εγώ με τίποτα, όχι. Δεν περίμενα κι εγώ που υποτίθεται διαβάζουμε, κάνουμε, είμαστε στην ενημέρωση, δεν περίμενα ότι δεν υπήρχε δικλίδα ασφαλείας. Λόγω τιμής δεν το περίμενα. Έμεινα άναυδη. Δηλαδή, τα έχουν πει, τα έχουν καταγγείλει. Δηλαδή εσύ λες ότι πολύ άνετα θα πάρεις το τρένο, που αν κάποιος για κάποιο λόγο κάνει ένα λάθος, άνθρωπος είναι, κάνει ένα λάθος. Εκείνη την ώρα νιώθει μια δυσφορία, λιποθυμάει, πέφτει στο ζάχαρο, δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται, σου λέω κάθε τι. Εσύ λες εντάξει, το πολύ πολύ να εκτροχιαστούμε, δεν έγινε και τίποτα, γιατί δεν υπάρχει δικλίδα ασφαλείας μετά. Αν ο άνθρωπος αν καθόμαστε και θα σκεφτόμαστε που πατάει αυτά, το κουμπί, πάθει. Ούτε το αυτοκίνητο, ούτε στο αυτοκίνητο δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε. Γιατί στο αεροπλάνο έχει δεύτερο. Ούτε στο αυτοκίνητο δεν θα έπρεπε να μπαίνει. Εντάξει, εντάξει. Πού ξέρεις από πίσω, άμα δεν πάθει κάτι και εντάξει, έρθει και σε. Εντάξει, χτυπήσεις. Αντρέα μου, εσύ να πας με όπως θέλεις, εγώ με τίποτα. Λέω ότι ναι. Ότι... Αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Λοιπόν, μακάρι, μακάρι. Το σωστό πρέπει πάμε, να γίνει. Τώρα δεν είναι το που θα πάμε εγώ και εσύ, το θέμα είναι τι έγινε εδώ. Θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως με ό,τι νεότερο είμαστε εδώ, σας ενημερώνουμε και ανοίγουμε και γραμμές όπως καταλάβατε για ό,τι έχετε να μας πείτε και εσείς.